Είναι Δεκέμβρης, ο καιρός καλό δεν το λες, έχει κρύο, όμως όλοι χαιρόμαστε που επιτέλους έρχονται τα Χριστούγεννα. Κι όμως, δεν χαίρονται όλοι. Υπάρχουν πολλά άτομα που και μόνο στην ιδέα ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα νευριάζουν, αγχώνονται, ξενερώνουν και πολλά ακόμα. Αυτό είναι γνωστό σε πολλούς ως μελαγχολία των Χριστουγέννων. Ενώ πολλοί θεωρούν αυτή την κατάσταση περίεργη, υπάρχουν αρκετοί που τη βρίσκουν λογική και μάλιστα βρίσκονται σε αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων. Σε τι οφείλεται όμως αυτή η μελαγχολία των Χριστουγέννων? Είναι μια αρνητική ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, με το πλησιάζουν Χριστούγεννα, κάποιος μπορεί να νιώθει αυτόματα ότι απέκτησε υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να διαχειριστεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Γενικά τις γιορτές αρκετοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια φάση που προσπαθούν να προλάβουν τα πάντα χωρίς βοήθεια. Φανταστείτε λίγο το άγχος που μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα άτομο το οποίο έχει στο μυαλό του ως Χριστούγεννα τα γιορτινά τραπέζια, τα δώρα, τους φίλους που έχει να δει και το χρόνο και τα χρήματα που πρέπει να διαχειριστεί για να γίνουν όλα αυτά. Κάποιες φορές βέβαια, οι λόγοι που κάποιος νιώθει αυτή τη μελαγχολία των Χριστουγέννων είναι ίσως λίγο πιο προσωπικοί. Είναι γεγονός ότι τα Χριστούγεννα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την οικογένεια και με χαρούμενες οικογενειακές στιγμές. Αλλά προφανώς δεν είναι για όλους έτσι. Πολλοί έχουν άσχημες αναμνήσεις από προηγούμενες γιορτές. Αναμνήσεις που είναι ικανές να κυνηγάνε το άτομο για την υπόλοιπη ζωή του, επηρεάζοντας έτσι και τις επόμενες γιορτές. Άγχος, λύπη, νεύρα, σκέψη, μοναξιά. Μερικά τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν αυτή την κατάσταση. Όμως ξέρετε κάτι. Όσοι περνάτε μια τέτοια φάση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια και να την αποδέχεστε. Δεν χρειάζεται να κάθεστε και να το παίζετε χαρούμενοι για τα μάτια του κόσμου. Αυτό είναι απλά ένα ακόμη βήμα προς την καταπίεση. Είναι εξίσου σημαντικό να μπορεί να αποδεχτεί κάποιος και τα αρνητικά του συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να σας κυριεύει το άγχος. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνετε όλα τέλεια. Και να σας πω κάτι ακόμα. Όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα παραμένουν απλά παραδείγματα. Ο καθένας εκεί έξω μπορεί να νιώθει μελαγχολία για τους δικούς του λόγους. Άλλος επειδή χώρισε τα Χριστούγεννα. Άλλος επειδή θέλει να προλάβει να κάνει τα πάντα. Άλλος επειδή έχασε κάποιο γνωστό του πρόσωπο. Άλλος επειδή έχει φρικτές αναμνήσεις από προηγούμενα Χριστούγεννα. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι προβλήματα κι αν αντιμετωπίζεις, είτε παλιά είτε καινούρια, μην παρατάς τον εαυτό σου. Κάνε λίγο στην άκρη προβλήματα και αναμνήσεις. Δώσε λίγο χρόνο και στον ίδιο σου τον εαυτό. Μην εντοπίζεις μόνο τα αρνητικά από την κατάσταση στην οποία είσαι, μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι το εύκολο. Όσο δύσκολη και αν είναι η φάση η οποία περνάς, βρες κάτι θετικό από αυτή και κράτα το. Γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα Χριστούγεννα, δεν λέω να διαγράψετε τα προβλήματά σας, ούτε να τα εξαφανίσετε. Μακάρι να γινόταν. Αυτό που λέω όμως είναι το εξής. Μην αφήνετε αυτά τα προβλήματα να καλύπτουν τις όμορφες στιγμές που μπορείτε να έχετε αυτή την περίοδο. Οργανωθείτε, φτιάξτε ένα πρόγραμμα, φροντίστε τους γύρω σας και κυρίως τον εαυτό σας. Γιατί αν εσείς πάρετε την απόφαση να παρατήσετε τον ίδιο σας τον εαυτό, μετά, ποιος θα φροντίσει τους γύρω σας?